Η ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ειδικά για τα λεωφορεία είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Με τον πρώτο κρίκο για το θέμα της ασφαλείας στους εργαζόμενους οδηγούς. Στο ερώτημα εάν υπάρχουν κενά ασφαλείας απαντάμε καταφατικά ναι. Ναι ότι υπάρχουν και θα εξηγήσω παρακάτω. Με πρόσφατους νόμους η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ στη δική του θητεία έχουν δημιουργήσει πραγματικά μια βόμβα στο ζήτημα της ασφάλειας. Έχουν νομοθετήσει τη δουλειά για 13 ώρες και δουλειά μέχρι τα 74 έτη. Αντίστοιχα, στον υποκλάδο της χερσαίας μεταφοράς με τροχοφόρα οχήματα νομοθέτησε το δικαίωμα του επαγγελματία οδηγού να μην του αφαιρείται το δίπλωμα όταν βγαίνει στη σύνταξη αλλά να του δίνει το δικαίωμα για να συνεχίσει να εργάζεται παράλληλα με τη σύνταξή του. Επιπλέον 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι τα 67, μεταφέροντας επιβάτες και εμπορεύματα. Έτσι, σήμερα ορισμένοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι στις αστικές συγκοινωνίες έχουν επιστρέψει ξανά στο τιμόνι, συνέπεια και αυτό των μεγάλων μειωμένων συντάξεων και των αυξημένων υποχρεώσεων. Τα όρια συνταξιοδότηση για τους οδηγούς έχουν αυξηθεί από 2 έως 8 χρόνια και αρκετοί αντιμετωπίζουν επαγγελματικές ασθένειες, όπως μυοσκελετικά προβλήματα και καρδιαγιακά. Ακόμη και με 40 χρόνια ασφάλιση στα βαρέα και ανθυγινά, δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη εάν δεν συμπληρώσουν τα όρια ηλικίας. Σήμερα στις αστικές συγκοινωνίες ο αριθμός των οδηγών δεν επαρκεί. Οδηγούν εργαζομένους να δουλεύουν για μέρες χωρίς ρεπό και ανάπαυση. Έχουν καταγραφεί ούκο λίγες περιπτώσεις οδηγών να δουλεύουν και 30 μέρες το μήνα χωρίς ρεπό για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Αλλά και εντός της ίδιας ημέρας εργασίας πολλές φορές δεν προφθαίνουν να κάνουν ούτε διάλειμμα. Είναι 8 ώρες συνεχόμενα στο τιμόνι. Ενώ πολλοί συνάδελφοι για να τα βγάλουν πέρα να βγάλουν το μήνα δουλεύουν δεύτερη δουλειά, δουλεύουν σχολικά και φτάνουν 12 και 14 ώρες τη μέρα. Δεν είναι και πολύ δύσκολο κάποιος να κάνει την πρόβλεψη που έκαναν οι συνδικαλιστές στη ΔΕΣΚ πριν το έγκλημα των Τεμπών, ότι αντικειμενικά λόγω ηλικίας μειωμένη αντίληψη και το ταλαιπωρημένο από μυσκελετικά προβλήματα σώμα συνδυασμού με τον γερασμένο στόλο είναι παράγοντες που φέρνουν πιο κοντά το δυστύχημα παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των εργαζομένων. Την περίοδο των μνημονίων, ο στόλος των αστικών κοινωνιών εγκαταλείφθηκε στην τύχη του και όχι μόνο από όλυψη κονδυλίων αλλά και από αναγκαιότητα για να επέλθει γρηγορότερα η απαιτούμενη καταστροφή κεφαλαίου για το ξεπέρασμα της κρίσης. Η παλαιότητα του στόλου δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι έφτασε στο επίπεδο της υποσαχάριας Αφρικής με συνεχόμενες παρατάσεις για την ημερομηνία απόσυρσή τους. Παράδειγμα, τα Euro 1 κόπηκαν πριν ένα μήνα έχοντας συμπληρώσει 30 χρόνια στο δρόμο, ενώ τα Euro 2 που εξυπηρετούν σήμερα βασικούς λεωφοριακούς κορμούς όπως η σύνδεση του Πειραιά με την Αθήνα και το Φάληρο με την Κηφισιά αγγίζουν σήμερα τα 24 χρόνια. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι η έλλειψη ανταλλακτικών αλλά και η κακή ποιότητα των ελαστικών, λόγω ότι κοστίζουν λιγότερο. Χαρακτηριστικά έχει παρατηρηθεί να ανοίγουν ελάστικα στο δρόμο ή να φεύγουν τα πέλματα και με λίγα χιλιόμετρα κιόλας. Επίσης, στα παλιά λεωφορεία υπάρχουν περιστατικά που λύνονται τα χειρόφρενα παρόλο έχουν κουμπωθεί από τους οδηγούς, με αποτέλεσμα να φοβόμαστε σε αφετηρίες που έχουν ανηφόρα ή κατηφόρα να κατέβουμε από το τιμόνι και να κάνουμε διάλειμμα. Το 2020 η κυβέρνηση με πρόσχημα την πανδημία, βάζοντας μπροστά την υγεία των εργαζομένων και επιβατών όπως η ίδια έλεγε και την ανάγκη για οχήματα, άνοιξε την πόρτα σε επιχειρηματικούς ομίλους στην ΟΣΥ. Στην ΟΣΥ έφεραν μεταχειρισμένα οχήματα μέσω leasing, ενώ έδωσαν 65 γραμμές στα ΚΤΕΛ, ένα πάρτι εκατομμυρίων ευρώ σε ιδιώτες που ξεκίνησε τότε και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Το επίπεδο ασφαλείας όμως μειώθηκε γιατί τα λεωφορεία που πήρε η ΟΣΥ από το εξωτερικό είχαν συμπληρώσει τα εκεί όρια ηλικίας στις χώρες που κυκλοφορούσαν φορτωμένα με πάρα πολλά χιλιόμετρα και ακατάλληλα όμως για την Αττική. Γιατί είναι ακατάλληλα? Γιατί πρόκειται για οχήματα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές καθώς είναι ημιαστικά λεωφορεία που έχουν σκαλοπάτια με λιγότερες πόρτες με κίνδυνο τραυματισμού επιβατών κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση. Παράδειγμα, την περίοδο των περιοριστικών μέτρων, ένα λεωφορείο που έπαιρνε 100 επιβάτες δούλευε μόνο μία πόρτα να μπουν και να βγουν με την πόρτα την μπροστινή κλειστή.
Οι πάροχοι των λεωφορείων leasing που επιλέχθηκαν για το μεταβατικό στάδιο για να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους δεν σκοτώνονται κιόλας να τα φτιάξουν ή να τα συντηρήσουν, ώστε να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Τους νοιάζει μόνο απλά να τσουλάνε για να βγαίνουν για δουλειά. Πρόσφατο είναι το παράδειγμα όπου λεωφορείου τέτοιου τύπου με προορισμό το αεροδρόμιο έμεινε στη μέση του δρόμου, μέσα σε βροχή, αναγκάζοντας τους εργαζόμενους προς το αεροδρόμιο να περπατάνε μέσα στην Αττική Οδό. Τραγελαφικό είναι και το γεγονός πως το λεωφορείο που ήρθε να αντικαταστήσει το χαλασμένο είχε και αυτό πρόβλημα αφού δεν λειτουργούσε μία πόρτα. Εκεί όμως που η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη είναι στο κομμάτι που ιδιωτικοποιήθηκε στα ΚΤΕΛ, που χρησιμοποιούνται σε λεωφοριακές γραμμές στην Ανατολική και Δυτική Αττική. Μάλιστα, αυτά τα λεωφορεία δεν περνάνε την προληπτική συντήρηση και το προβλεπόμενο έλεγχο που χρειάζονται. Χαρακτηριστικά είναι περιστατικά με λεωφορεία που έχουν αρπάξει φωτιά, αν κίνηση, δύο πήρανε μόνο τον προηγούμενο μήνα. Έχουν αποκολληθεί τμήματα της οροφής και άλλα πολλά. Για τα συγκεκριμένα υπάρχουν και περιστατικά που κυκλοφορούν με ανοιχτές πόρτες που δεν μπορούν να κλείσουν ή να ανοίξουν με ακατάλληλα ελαστικά, που πολλές φορές έχει τύχει λεωφορείο να μην έχει λάμπες για να κυκλοφορεί στη νύχτα. Χαρακτηριστικές όμως είναι και εικόνες με τα είδη καθαριότητας, κουβάδες, φουγκάριστρες, σκούπες που βρίσκονται πίσω από τη θέση του οδηγού στα λεωφορεία το ΧΤΕΛ, γιατί ο οδηγός είναι υπεύθυνος πέρα από τα καθήκοντα του οδηγού και για την εξωτερική και εσωτερική καθαριότητα του λεωφορείου. Ιδιαίτερα όμως, σχεδόν το μεγαλύτερο πρόβλημα απ' όλα, είναι η κατάσταση για τους οδηγούς, που υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες που αναφέρουν ότι οι οδηγοί δουλεύουν μέχρι και 16 ώρες συνεχόμενα. Εάν δεν έχει απογευματινό οδηγό, συνεχίζει δυστυχώς το πρωινό και 16 ώρες. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, τα ΚΤΕΛ δεν κάνουν τίποτα ούτω άσα. Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν και από την τεράστια έλλειψη υποδομών συνολικά στην Αττική, όπως αντιπλημμυρικά έργα και άλλα. Συνέπεια αυτών είναι τα μεγάλα προβλήματα στο οδόστρωμα. Ειδικά σε περιπτώσεις έντονης βροχής, στη Δυτική Αττική να παθούν καθίζεις οι δρόμοι, να μην υπάρχει συντονισμός της πολιτικής προστασίας με τον ΑΣΑ για την άμεση αποφυγή πλημμυρισμένων δρόμων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, πριν 3 χρόνια βυθίστηκε στο νερό κάτω από τη γέφυρα στο Φάλιρο, λίγα μέτρα μετά το Ίδρυμα Νιάρχος και την Αττική Ριβιέρα που μας διαφημίζουν, λεωφορείο με τον οδηγό και τους επιβάτες να τον καταλείπουν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Συνάδελφοι και φίλοι, ένα χρόνο μετά το έγκλημα των Τεμπών συνεχίζεται η απαξίωση και υποβάθμιση της ασφάλειας μαζί με την προώθηση της ειδικοποίησης, τα οποία όλα αυτά μαζί συγκροτούν ένα επικίνδυνο μείγμα. Οι συνθήκες ασφαλείας συνεχίζουν να θλίβονται στη μέγενη του κόστους ωφέλους, στη λογική πρώτα τα κέρδη των λίγων εις βάρος στην ασφάλεια του λαού μας. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι εργαζόμενοι με την πάλη τους πρέπει να βάλουν τη δική τους φραγίδα, διεκδικώντας τις συγκοινωνίες εκείνες που έχει ανάγκη ο εργαζόμενος των αστικών κοινωνιών, οι εργαζόμενοι και συνολικά ο λαός Αττικής.